Για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια πλημμύρισε ο κάμπος της Ματινίας, της Τεγέας και ευρύτερα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις υποδομές, τις αποθήκες και τον εξοπλισμό των αγροτών και των κατοίκων της περιοχής, ακόμη και σε κατοικίες εντός των οικισμών. Δεκαετίες και δεκαετίες τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα καταστρέφουν περιουσίες ανθρώπων που δουλεύουν σκληρά προσπαθώντας να επιβιώσουν. Για την νέα καταστροφή, η Περιφερειάρχης Αρκαδίας απέδωσε ευθύνες στους αγρότες για τον καιρό που βρέχει πολύ, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρίπολης, σε ρόλος σχολιαστή, αρκέστηκε στο να απαριθμίσει πόσες φορές πλημμύρισε διαχρονικά η περιοχή από όταν ήταν νιός μέχρι τώρα που γέρασε. Ήμουν νιός και γέρασα, μας είπε. Ούτε λίγο, ούτε πολύ για όλα, φταίει ο καιρός που έβρεξε λίγο παραπάνω και όχι τα ανύπαρκτα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Αυτό κρύβουν και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Αντιδήμαρχος. Γι' αυτό πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Γι' αυτό βαφτίζουν ακραία φαινόμενα κάθε έντονη βροχόπτωση. Οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και τα συμπληρωματά τους και στην κυβέρνηση και στους Δήμους και στην Περιφέρεια, νωρίτερα Νομαρχία, ληστεύουν τα λαϊκά στρώματα με κάθε είδους φόρους και χαράτσια για να τροφοδοτούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και αφήνουν απροστάτευτους τους κατοίκους. Την ίδια στιγμή υλοποιούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θεωρεί επιλέξιμα τα έργα που στοχεύουν στη διασφάλιση της ζωής των ανθρώπων. Είναι προκλητικό αυτό που γίνεται. Οι αγρότες και συνολικά οι κάτοικοι της περιοχής να πνίγονται στην εγκατάλειψη και λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω οι επιχειρηματικοί όμιλοι που γέμισαν με ανεμογεννήτριες στα βουνά που περιβάλλουν το οροπέδιο να πνίγονται κυριολεκτικά στις επιχορηγήσεις. Αν έχουν κάποιες ευθύνες οι κάτοικοι, είναι γιατί ανέχονται τόσα χρόνια να τους κοροϊδεύουν. Το ποσό της επιχορήγησης από ένα μόνο συγκρότημα ανεμογεννητριών είναι αρκετό για ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα. Ας αναλογιστεί ο καθένας πόσες λαϊκές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν για τα 18 συνολικά αιωλικά πάρκα που έστησαν μέχρι τώρα στα όρια του Δήμου Τρίπολης και μας πουλάνε το ρεύμα πανάκριβο. Είναι καιρός οι κάτοικοι του Δήμου Τρίπολης και ευρύτερα να σπάσουν την αδράνεια που έντεχνα τους επέβαλαν εκείνοι που τους πνίγουν, να καταδικάσουν στην πράξη την αντιλαϊκή πολιτική και αυτούς που την εφαρμόζουν, να οργανώσουν τον αγώνα τους και να διεκδικήσουν, να καταγραφούν οι ζημιές, να υπάρξουν μέτρα ανακούφιση των πληγέντων και αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε κατοικίες, μικροεπιχειρήσεις, στην αγροτική παραγωγή. Άμεση αποκατάσταση στις υποδομές, οδικό δίκτυο, δίκτυα ίδρυυσης, άρδευσης και άλλα. Να απαιτήσουν να ληφθούν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας τώρα. Στις επερχόμενες εκλογές να δώσουν δύναμη στη δύναμή τους, να ενισχύσουν τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και την Περιφέρεια, που με συνέπεια μέσα και έξω από τα συμβούλια στηρίζουμε τα συμφέροντά τους. Να συμπορευτούμε και από καλύτερη βάση να παλέψουμε και για αντιπλημμυρικά και για εγκαιοβελτιωτικά και για αρδευτικά και για αγροτικούς δρόμους και για όλα όσα βελτιώνουν τη ζωή τους. Κύριε Γούργαρη, θεωρείτε ποια έργα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνουν για να αποφύγουμε τις πλημμύρες και γιατί θεωρείτε ότι πάντα πλημμυρίζουν οι ίδιες περιοχές και όχι άλλες περιοχές? Μήπως όντως συμβαίνει και κάτι και με τους κατοίκους εκεί των περιοχών αυτών ότι μπορεί να έχουν κλείσει κάποια ρέματα, όντως πετάνε σκουπίδια, όντως γιατί βλέπουμε κάθε φορά και οι καταβότρες δεν πλημμυρίζουν άλλα τμήματα της Αρκαδίας, είναι συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν στα σοβαρά αυτά τα προβλήματα με έργα της τάξης και του μεγέθους που να λύσουν οριστικά το θέμα. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα από μικροπαρεμβάσεις κτλ. Αλλά και πάλι η ευθύνη ανήκει σε αυτούς που πρέπει να επιβλέπουν. Και όχι να λέμε όργωσε μέχρι την άκρη και χάλασε το αυλάκι. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό που είπαν και οι κάτοικοι και ο αντιδήμαρχος, ανεξάρτητα αν θεωρούσε τον εαυτό το ανεύθυνο, ότι δεκαετίες τώρα επαναλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα και δεν, κατά τη γνώμη μας δεν είναι αιτία μικροελλείψεων. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε η έλλειψη σοβαρών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, οικειοβελτιωτικά και όπως προανέφερα, αν τα χρήματα από τη φορολογιστία του κόσμου δεν πηγαίνουν πεσκέσεις στο κεφάλαιο,
Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και στον απλωτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και σε αρδευτικά έργα και σε όλα όσα μπορούν να κάνουν τη ζωή των κατοίκων ανθρωπινότερη. Το θέμα με τους εργολάβους που αναλαμβάνουν να καθαρίσουν κάθε φορά τους και τις καταβόθρες, γιατί τελικά έχει περάσει σε εργολαβικά χέρια και αυτή η δραστηριότητα. Ποιος το ελέγχει, γνωρίζουμε, γιατί τουλάχιστον τρεις καταβόθρες που είχα επισκεφτεί εγώ τον προηγούμενο μήνα ήταν οι αγριοσικές, φυτρωμένες μέσα στα στόμια τους και έκλειναν από παντού τη διέλευση. Εμείς ενιαία αντιμετωπίζουμε και το Δήμο και την Περιφέρεια και το κράτος. Δεν θα μπούμε στη λογική του να πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Μιλάς με το Δήμο, σου λέει Περιφέρεια. Μιλάς με την Περιφέρεια, σου λέει ο Δήμος. Μιλάς με όλους αυτούς, σου λένε το κράτος. Εννέα είναι η κρατική δομή. Και η κυβέρνηση, και ο Δήμος, και η Περιφέρεια. Δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά, και όχι δεν κάνουν δουλειά σωστά. Πολλά πράγματα τα έχουν αφήσει στη τύχη τους. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Ζούμε αυτά που ζούμε. Θα μπορούσατε να μας κάνετε ίσως και ένα σχόλιο, έστω και σκοπτικό, για αυτό που ακούστηκε από τη Δημοτική Αρχή, να βγαίνουμε από τα σπίτια μας να βρέχει. Να ανοιγούμε στις σκεπές ίσως. Κοιτάξτε, ίσως αδικήσουμε την υπόθεση αν το πάρουμε από την εύθυμη πλευρά. Γιατί η παρένεση του Δήμου να μην κυκλοφοράμε, ας μην το πάρουμε στο αστείο δηλαδή, ούτε να ανέβουμε στα δέντρα, ούτε να ανέβουμε στα κεραμίδια. Γιατί υπάρχουν λακκούβες στην πόλη σε μέγεθος πηγαδιού και μπορεί να πνιγεί κανένας στην πραγματικότητα μέσα στη βροχή που δεν βλέπει.